Οι παιδιατρικές κλινικές στα νοσοκομεία της Πρέβεζας και των Φιλιατών λειτουργούν οριακά λόγω της έλλειψης μόνιμων ειδικευμένων παιδιάτρων και της λήξης των συμβάσεων επικουρικών. Κάποιες εφημερίες καλύπτουν παιδίατρια από τα αντίστοιχα κέντρα υγείας, αποδιοργανώνοντας όμως έτσι και αυτές τις μονάδες υγείας. Στην Άρτα δεν υπάρχουν γιατροί με άλλες απαραίτητες εξειδικεύσεις για παιδιά. Με αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των παιδιών που χρήζουν εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα από όλα τα παραπάνω νοσοκομεία να μεταφέρονται στα Γιάννηνα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Τα δύο αυτά νοσοκομεία εντάσσονται στα νοσοκομεία των 7 πόλεων της χώρας, τα οποία το ΕΚΕΠΗ στέλνει διακομιδές βαρέως πασχόντων παιδιών. Όμως, η παιδιατρική κλινική του Χατζηκώστα Ιωαννίνων, που εφημερεύει τις μισές μέρες του μήνα, έχει σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένους παιδιάτρους. Σήμερα υπηρετούν μόνο τρεις μόνιμοι, ένας επικουρικός που θα φύγει και μία παιδίατρος διορισμένη στο τμήμα μεσογειακής ανεμίας. Επιπλέον, υποχρεώνονται από το ΕΚΕΠΗ να δέχονται διακομιδές. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τα περισσότερα παιδιά που χρήζουν ειδικευμένης παρέμβασης να μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την επόμενη μέρα. Απ' την άλλη, η απουσία συγκροτημένης ομάδας παιδοχειρουργών, παιδοαναισθησιολόγων, ακόμα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υποχρεώνει τους γονείς να μετακινούνται ακόμα και για μεσαίας βαρύτητας χειρουργία σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Η έλλειψη ΜΕΘ παιδών αυξάνει επίσης τους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των παιδιών, αφού χάνεται πολύτιμος χρόνος στις πολλαπλές μετακινήσεις. Ακόμα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διαθέτει μόνο ένα παιδονευρολόγο, έναν παιδοκαρδιολόγο και ένα παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται εφημεριακά όλες οι μέρες του μήνα. Τέλος, η παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχει σοβαρότατες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή εποπτεία και φροντίδα όλων των παιδιών. Ενώ το ιατρείο του παιδιατρικού ΤΕΠ βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 100 μέτρα από το χώρο του ΤΕΠ, με αποτέλεσμα συχνά να γίνονται διασωληνώσεις παιδιών ακόμη και στο διάδρομο. Στον τομέα δε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολλά κέντρα υγείας δεν έχουν παιδίατρο. Χαρακτηριστικά, στο Δήμο Ιωαννιτών με πληθυσμό 112.000 κατοίκους, υπηρετεί μόνο ένας παιδίατρος στο κέντρο υγείας Ιωαννίνων και άλλοι δύο στα Τόμη. Το κέντρο υγείας δεν εφημερεύει 24ωρο και δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο, λόγω φυσικά και μετακινήσεων ιατρών του εργαστηριακού κλάδου στα νοσοκομεία της Ηπείρου. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την πρόσληψη όλου του απαραίτητου, μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία όλων των παιδιατρικών κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Ηπείρου. Την πρόσληψη όλων των αναγκαίων μόνιμων παιδιάτρων και άλλου προσωπικού στα κέντρα υγείας της Ηπείρου για την εξασφάλιση 24ωρης 7ήμερης λειτουργίας των κέντρων υγείας για να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και φυσικά την ασφαλή εφημέρευση της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα και την στελέχωσή της με απαραίτητες εξειδικεύσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Με δεδομένη την συμμετοχή της στην υποδοχή διακομιδών βαρέων περιστατικών που στέλνει το ΕΚΕΠΗ. Ευχαριστούμε. Την ενεργοποίηση λειτουργίας της αίθουσας παιδοχειρουργικής μονάδας και παιδοορθοπαιδικής μονάδας με όλο τον εξοπλισμό τους που υπάρχει στο 4ο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και φυσικά την δημιουργία και λειτουργία ΜΕΘ παιδών και την ένταξη του παιδιατρικού ΤΕΠ στον χώρο του ΤΕΠ και όχι σε απομακρυσμένο σημείο. Κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος ο προτολογίας είναι 2 λεπτά. Κελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, αφού σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, είναι η πρώτη μου επίκαιρη ερώτηση που απαντώ στη νέα μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω αυτά που μου έχει δώσει η υπηρεσία ως πραγματικότητες. Και επιφυλάσσομαι, αν κάπου αυτά που μου λένε δεν είναι σωστά και με ενημερώσετε διαφορετικά, να δράσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Σας διαβάζω την απάντηση όπως έχει έρθει από την υπηρεσία. Στο υγειονομικό χάρτη της περιφέρειας Ηπείρου έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας τόσο σε τριτοβάθμιο επίπεδο, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όσο και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. 8 κέντρα υγείας και τόμοι. 7 τόμοι. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις όλων των νοσοκομείων της Ηπείρου είναι σχεδόν καθολικά καλυμμένες, πλην εξαιρετικά μεμονωμένων περιπτώσεων.
Μάλιστα, σε ορισμένες παιδιατρικές κλινικές των νοσηλευτικών μας μονάδων υπηρετούν και επιπλέον επικουρικοί παιδίατροι πέραν της κάλυψης που προβλέπονται σε οργανικές θέσεις. Όλες οι ανωτέρω κλινικές ευμερεύουν καθημερινά και εξυπηρετούν πλήρως τους μικρούς ασθενείς μας. Υπάρχει μέρημνα τόσο από τους διευθυντές των παιδιατρικών κλινικών όσο και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων μας για τη διασφάλιση εύθυνου λειτουργίας τους και την αξιοποίηση κάθε ισχύουσας διοικητικής διαδικασίας σε συνεργασία με τους εποπτευωμένους φορείς, είπε και Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυσή τους. Για να μην σας τα διαβάζω, σας καταθέτω για τα πρακτικά της Βουλής την απάντηση που έχει ακριβώς τους γιατρούς, τις προβλεπόμενες δηλαδή θέσεις και τους υπηρετούντες, πάρτε και την πρώτη σελίδα, και τους υπηρετούντες, σε κάθε από ένα από τα κέντρα υγείας και τις μονάδες που αναφέρεται και έχει και μέσα αναλυτικά πόσες χιλιάδες περιστατικά έχουν εξυπηρετηθεί τους τελευταίους μήνες ανακλινική, ανακέντρο υγείας και ανατόμη. Άρα η επίσημη ενημέρωση που έχω από την υπηρεσία είναι ότι στην περιφέρεια Υπήρου δεν σημειώνονται σημαντικά κενά. Το λέω γιατί σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχουν πολλά κενά σε οργανικές θέσεις. Στην Ήπειρο δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Παρακαλώ, ελάτε κύριε συνάδελφε. Θα δεχτώ κύριε Υπουργέ ως απάντηση μόνο το γεγονός ότι αναλάβατε τώρα, αν και έχετε πειρά, αλλά πάντως οφείλω να πω ότι δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά. Γιατί το λέω αυτό? Στην τελευταία του επίσκεψη ο προκάτοχός σας, ο κύριος Χρυσοχοίδης, διέγνωσε όλα τα κενά και ανακοίνωσε ότι θα καλυφθούν. Το έγγραφο το οποίο έχει σταλεί από την έκτη ΥΠΕ είναι 300 ελλείψεις ιατρών στα δύο νοσοκομεία, 159, 150 ιατρών και 300 νοσηλευτών. Τα 50 γιατροί και 159 νοσηλευτές είναι μόνο στο πανεπιστημιακό. Και επειδή μιλάμε για την υγεία των παιδιών σε μια περιοχή κατά βάση ορεινή και διασκορπισμένη, σας λέω ότι δεν υπάρχει καν πρωτοβάθμια υγεία φροντίδας. Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας λειτουργεί μόνο για μικρά περιστατικά. Τριτοβάθμια δεν υφίσταται και κατά τα άλλα μιλάμε για το δημογραφικό. Παρόλα όσα είπατε, δεν υπάρχει σχεδιασμός για την παιδιατρική περίθαλψη. Το μόνο σχέδιο είναι να βάζει ο γονιός το χέρι στην τσέπη και να οδηγείται στους ιδιώτες. Σας αναφέρω το παράδειγμα των λίγες εβδομάδες πριν. 14χρονος από την Άρτα κατέρευσε. Μεταφέρθηκε από την Άρτα στο Χατζικώστα, την επόμενη μέρα στο Πανεπιστημιακό και την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Αν αυτό είναι εικόνα ευρωπαϊκής χώρας και υγείας ευρωπαϊκής χώρας, αυτό εκτιμήστε το εσείς. Άρα λοιπόν, οι γιατροί αναγκάζονται να γίνουν τροχονόμοι από τις τεράστιες ελλείψεις, χωρίς μεθ σε όλη την περιοχή, χωρίς μία κλίνη μεθ, δύο αίθουσες χειρουργείων κλειστές, η μία μόνον για παιδιά και απορούμε γιατί μένει κλειστή ενώ υπάρχει όλος ο εξοπλισμός, αλλά μένει κλειστή γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Και φυσικά το ερώτημα είναι γιατί. Μήπως να δοθούν σε ιδιώτες απευθείας το επόμενο διάστημα. Και μπορεί να διαφημίζει μένω περιφερειάρχης της Υπήρου, στέλεχος του κόμματός σας είναι, ότι φτιάξαμε την οδό Νιάρχου, τον δρόμο που συνδέει την πόλη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να κερδίζουμε 5 λεπτά ισχύει. Σωστό. Όμως ο χρόνος που χάνεται στα ΤΕΠ είναι πολλαπλάσιος. Γιατί τα ΤΕΠ είναι διασκορπισμένα σε όλο το χώρο του νοσοκομείου, σε 7 διαφορετικά σημεία και το ΤΕΠ παίδουν 100 μέτρα μακριά. Με αποτέλεσμα να διασωληνώνονται παιδιά ακόμα και στους διαδρόμους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το έργο για τα ΤΕΠ, το οποίο υπήρχε μελέτη 22 εκατομμύρια ευρώ, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης που η κυβέρνησή σας λέει ότι κατευθύνονται και ποσά για τον τομέα της υγείας. Παρά το ότι φυσικά γίνεται αυτή, αντίθετα για την απένταξη του τεχνολογικού πάρκου Ιωαννίνου που θα δοθεί δωράκι για τη στέγαση των ομήλων που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, έχει σηκωθεί ολόκληρη εκστρατεία. Μάλιστα, η κυρία Κεφάλα, που είναι και υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, διαβεβαιώνει, το έχει πάρει και προσωπικά, διαβεβαιώνει ότι μετά από παρέμβασή της στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση, το έργο θα γίνει γιατί βρέθηκαν κονδύλια. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες θα συγκεντρωθούν σε ένα χώρο για να υπερασπιστούν τα κέρδη τους, αλλά την ίδια στιγμή από τα ΤΕΠ θα πρέπει να περάσει στίβο μάχης για να πας. Όχι, δεν είναι εδώ, όχι, είναι στο άλλο κτίριο, όχι, είναι πίσω, όχι, είναι μπροστά. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα, κυριολεκτικά για ένα survivor.
Και αυτό δείχνει τις προτεραιότητές σας. Επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους, στη ζυγαριά που βάζει από τη μια μεριά τα κέρδη και από την άλλη τις ζωές, μάλλον βαραίνει προς τα κέρδη. Τελειώνω, Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε. Χειρουργία λοιπόν ακόμα και μεσαία δεν γίνονται, λόγω ελλείψης προσωπικών. Τριτοβάθμια, παρότι είναι τριτοβάθμια νοσοκομεία εκεί και πει, ΜΕΘ δεν υπάρχει. Πρωτοβάθμια φροντίδα. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να μάθετε όμως να είσαστε πρόεδρε, μέσα στο χρόνο. Τελευταίο, ένα τελευταίο δεν προλαβαίνω. Παιδοψυχιατρικό, που είναι μια σύγχρονη ασθένεια για τα παιδιά, υπάρχει μόνο στα Γιάννα, αλλά χωρίς κρεβάτια. Αναμονή 6-7 μήνες. Υπήρχε ένας γιατρός στην Άρτα, ένας στην Πρέβεζα και παραιτηθήκανε λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, και η απάντηση υπηρεσίας και η απάντηση που σας έδωσα είναι στην ερώτησή σας για την παιδιατρική περίθαλψη. Εγώ δεν αναφέρθηκα γενικά σε κενά σε νοσηλευτές και γιατρούς και ο Σοχοίδης δεν αναφέρθηκε στην παιδιατρική, αναφέρθηκε στο σύνολο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όσον αφορά την παιδιατρική, σας κατέθεσα την επίσημη απάντηση υπηρεσίας, τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, την κάλυψη που έχουν και τους επικουρικούς, οι οποίοι επίσης εκεί πέρα υπηρετούν εκτάκτως. Και φαίνεται από τα στοιχεία ότι κενά στο παιδιατρικό κομμάτι της περίθαλψης δεν υπάρχουν στην Ήπειρο. Τώρα, και έχουμε και τον κατάλογο το πόσες χιλιάδες χειρουργία έχουν γίνει στην Ήπειρο και άλλα χειρουργία και άλλα περιστατικά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα έχουμε κατά, δεν μην αντιδικούμε. Τώρα, στο ρητορικό σας κρεσέντο μεταξύ των κερδών των επιχειρηματιών και των ΤΕΠ επιλέγει η κυβέρνησή σας τα κέρδη των επιχειρηματιών, θα μου επιτρέψει να απαντήσω. Δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέστε των δεόντων. Η φράση αυτή ελέγχθη από ένα προκάτοχό μας πολιτικό σε αυτή την πόλη, το κλινόν άστι των Αθηνών, τον Δημοσθένη, τον 4ο π.Χ. αιώνα. Δηλαδή, πρέπει να έχετε χρήματα, άνδρες Αθηναίοι, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που είναι απαραίτητα. Τα ΤΕΠ είναι απαραίτητα. Τα λεφτά όμως στο κράτος τα φέρουν οι επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα. Αν δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, δεν υπάρχουν ΤΕΠ. Η ιδέα στο μυαλό σας ότι τα ΤΕΠ αντιστρατεύονται τα επιχειρηματικά έσοδα ή το ανάποδο είναι ο λόγος που είστε στο κουκουέ. Και προφανώς κάνετε λάθος. Είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα ζείτε σε έναν πλανήτη που δεν υπάρχει πια η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Διότι εκεί μαζευτήκατε όλοι εσείς που πιστεύατε αυτά και όλοι μαζί χροκοπήσατε και μείνατε και χωρίς ΤΕΠ. Α, λοιπόν, αφήστε τώρα εμάς τους καπιταλιστές που βρήκαμε τη λύση να έχουμε και ΤΕΠ και επιχειρηματικά κέρδη να κάνουμε τη δουλειά μας. Και θα πηγαίνετε στα νοσοκομεία που φτιάξαμε εμείς οι καπιταλιστές για να γίνετε εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ.